Καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα. Εδώ είμαστε. ΠΑΟΚ 24 και σήμερα στον αθλητικό Λίμπερο 107,4 μέχρι και τις 9. Εδώ θα είμαστε για να συζητήσουμε, αναλύσουμε, αναφερθούμε σε όλη την επικαιρότητα του ΠΑΟΚ και με παιχνίδι αυτή την ώρα που μιλάμε. Ο δεύτερος ημιτελικός του Final Four της Volley League είναι σε εξέλιξη στο ΟΑΚΑ. Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ 1-0. Ο ΠΑΟΚ έχασε μια καλή ευκαιρία να προηγηθεί στο πρώτο σετ. Έχασε με 29-27. Ο ΠΑΟΚ που είναι χωρίς ξένους κατάφερε πριν δύο μέρες να κάνει μια σπουδαία ανατροπή κατά στο Παναθηναϊκό, να πάρει ένα προβάδισμα. Σήμερα είναι παιχνίδι το οποίο, αν ο ΠΑΟΚ καταφέρει να το κερδίσει, πάει στο τελικό. Αν δεν το καταφέρει, πάμε σε τρίτο μάτς, νομίζω ξανά την Κυριακή. Στο δεύτερο σετ που είμαστε, ο Παναθηναϊκός προηγείται τώρα με 15. Και το παιχνίδι φυσικά είναι σε εξέλιξη. Εννοείται ότι θα ενημερώνουμε κατά τη διάρκεια του για την εξέλιξή του και αν θα μπορέσει ο ΠΑΟΚ να έχει ένα σημαντικό αποτέλεσμα και σήμερα, θα είναι σίγουρα επιτυχία αν καταφέρει έτσι όπως είναι με τις συνθήκες μετά την πανδημία που έχουν επικρατήσει στις ομάδες και ειδικά στον ΠΑΟΚ που συμμετέχει σε αυτό το Final Four χωρίς ξένους, το να πάει στο τελικό θα είναι σίγουρα μια μεγάλη επιτυχία, αλλά έχει δρόμο ακόμα μπροστά του. Λοιπόν, έχουμε να πούμε αρκετά και για τα του ποδοσφαίρου φυσικά και για το παιχνίδι το αυριανό με τον Όφη και για τις σημερινές. Ήταν γεμάτη ημέρα σήμερα στα του ποδοσφαίρου, στη λογική ότι η παράδοση παραλαβεί στο κομμάτι του αθλητικού διευθυντή ολοκληρώθηκε σήμερα. Έτσι, ο Όλα Φρέμπε είναι και τυπικά από σήμερα ο νέος αθλητικός διευθυντής του ΠΑΟΚ. Ο Γερμανός όλο το προηγούμενο διάστημα, αυτό περίπου δύο εβδομάδες που είναι εδώ στη Θεσσαλονίκη, είδε πράγματα, ενημερώθηκε για πράγματα. Πλέον από τη στιγμή που ο Μάριο Μπράγκο και τυπικά δεν είναι μέλος του συλλόγου, αναλαμβάνει και το κομμάτι της καθημερινότητας, που επίσης είναι πολύ σημαντικό και είναι γι' αυτό μέσα στα δύσκολα πράγματα που έχει να διαχειριστεί ο Όλα Φρέμπε, ο οποίος δεν ξέρω αν θα είναι πρόσωπο κλειδί για τον ΠΑΟΚ, έτσι όπως εξελίσσονται τα πράγματα και σε αυτά που έχει να κάνει μπροστά του αυτό το καλοκαίρι, αλλά θα είναι ένας άνθρωπος ο οποίος θα παίξει σημαντικό ρόλο. Τώρα, το αν θα είναι πρόσωπο κλειδί θα το δείξουν οι εξελίξεις στο μέλλον. Το γεγονός ότι ήταν εδώ πριν αναλάβει και τυπικά που έγινε σήμερα η ανακοίνωσή του. Ήταν εδώ και περίπου 10 με 15 μέρες ενημερωνόταν από τον Μπράγκο, έτσι. Και αυτό είναι προς τιμή του Πορτογάλου. Είχε διάφορες, όχι τόσο πολύ επαφές, ουσιαστικά μάθαινε διάφορα πράγματα για την ομάδα. Δείχνει και το εύρος των πραγμάτων που έχει να κάνει. Έτσι, γιατί αν σκεφτούμε ότι αναλαμβάνει τυπικά από σήμερα, χρειάστηκε περίπου 10 με 15 ημέρες για να ενημερωθεί για αυτά που έχει να κάνει. Ο Μάριο Μπράγκο είναι παρελθόν και τυπικά από σήμερα. Πολλά μηνύματα έτσι, από τους ανθρώπους της ομάδας για τον Μπράγκο. Πολλά έτσι, θετικά μηνύματα. Γενικά, δεν ξέρω, το συζητήσω και με το Στέργιο για τον Μπράγκο. Ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος είχε διάφορες έτσι συμπάθειες ως άνθρωπος μέσα στην ομάδα. Δεν ξέρω από ένα σημείο και μετά στο κομμάτι της δουλειάς του αν δεν έκανε αυτά που ήθελε ο ΠΑΟΚ. Δεν ξέρω αν ο ΠΑΟΚ ήξερε συγκεκριμένα τι ήθελε από τον οποιοδήποτε Μπράγκο, έτσι. Αλλά το γεγονός ότι άνθρωποι που ήταν στην καθημερινότητα της ομάδας, για μένα παιδιά, νομίζω το έχετε καταλάβει και όσες φορές αναφέρομαι και στα του μπάσκετ, η καθημερινότητα μέσα στις ομάδες είναι πολύ μεγάλη υπόθεση. Δεν είναι κάτι. Δηλαδή, εμείς βλέπουμε την ομάδα τα 90 λεπτά του αγώνα. Τα 90 λεπτά είναι ένα πολύ μικρό κομμάτι. Είναι η βιτρίνα ουσιαστικά της ομάδας. Η καθημερινότητα είναι κάτι πολύ σημαντικό. Είναι κάτι που δεν μπορείς να το έχεις δεδομένο ότι στην καθημερινότητα θα είναι όλα ήρεμα και θα κάνεις τη δουλειά σου τέλος πάντων χωρίς προβλήματα. Η καθημερινότητα μπορεί να σου βγάζει διάφορα ζητήματα, να τα λύνεις, άλλα να μην τα λύνεις, να τα ξεπερνάς, άλλα να μην τα ξεπερνάς.
Και γι' αυτό μένω λίγο παραπάνω στον Μπράνκο, γιατί οι άνθρωποι που το ζούσαν κάθε μέρα μέσα στην ομάδα, δηλαδή έχουμε δει διάφορα μηνύματα και από τον Λευτέρη τον Δούκα και από τον Ολιβέιρα που ήταν στον ΠΑΟΚ πέρσι και από τον Χρήστο Καρυπίδη, γενικά καλά λόγια για έναν άνθρωπο που δεν ξέρω αν τελικά κατάφερε να ταιριάξει στον ΠΑΟΚ, ο τρόπος σκέψης, λειτουργίας του, όπως θέλετε πείτε το. Αλλά σε κάθε περίπτωση οι άνθρωποι οι οποίοι συνεργάστηκαν μαζί του αυτό το διάστημα και πολλοί έχουν να λένε για τον Μπράνκο και για το πώς λειτουργήσε αυτό το διάστημα της παράδοσης παραλαβής που λέω και εγώ, που ήταν πολύ βοηθητικός για τον Ρέμπε και που έτσι κι αλλιώς μέχρι να ολοκληρωθεί το συμβόλαιό του, όσες φορές του ζητήθηκε να κάνει κάτι, το έκανε κανονικά. Μπορεί να μην τέριξε τα χρόνια των πλευρών, μπορεί τέλος πάντων να μην μπορούσαν να βγουν τα πράγματα όπως θα θέλανε. Έτσι είναι, οι συνεργασίες προχωράνε, οι συνεργασίες τελειώνουν και από εκεί κρίνεται μετά το τι έχεις να κάνεις, και το πιο σημαντικό είναι, και το έχουν πει για τον Ρέμπε και για τον Ρέμπε μάλλον, ότι θα φανεί από τις εξελίξεις και από τον τρόπο με τον οποίο θα λειτουργήσει, το πώς θα λειτουργήσει από εδώ και πέρα, αν θα έχει ένα πολύ σημαντικό ρόλο. Γιατί πραγματικά έχει πολλά πράγματα μπροστά του, πάρα πολλά, και νομίζω σταδιακά, έτσι και μέσα στις επόμενες εβδομάδες που ολοκληρώνεται και το πρωτάθλημα, θα αρχίσουμε να τα βάζουμε λίγο-λίγο κάτω, για να δούμε πόσα πράγματα έχει μπροστά το ΠΑΟΚ να λύσει, για κομμάτια ανανεώσεων, για κομμάτια επιστροφών, για κομμάτια μεταγραφών, για κομμάτια πωλήσεων, πολλά πράγματα τα οποία πρέπει να κάνει και ο Ρέμπε, θα πω εγώ, έτσι. Δεν θα τα κάνει όλα ο Ρέμπε, όπως καταλαβαίνετε. Έτσι κι αλλιώς έχουμε αναφερθεί πολλές φορές μέσα από το ΠΑΟΚ 24 στο ότι ο ΠΑΟΚ έχει έναν ιδιοκτήτη και έχει ένα συγκεκριμένο τρόπο λειτουργίας. Ένα συγκεκριμένο τρόπο με τον οποίο ο καθένας, άλλος μπορεί να συμφωνεί, άλλος μπορεί να διαφωνεί, αλλά αυτός είναι και δύσκολα θα αλλάξει. Και έτσι όσοι συνεργάζονται με το συγκεκριμένο τρόπο λειτουργίας, έτσι όσοι είναι μέσα σε αυτόν τον τρόπο λειτουργίας, καλούνται να προσαρμοστούν και να βρουν τα πατήματά τους, να το πω έτσι. Οπότε λοιπόν έχει πολλή δουλειά ο Γερμανός, την ανέλαβε και τυπικά από σήμερα και θα δούμε το τι έχει να κάνει έτσι πιο αναλυτικά μέσα στις επόμενες ημέρες. Φυσικά ο Ρέμπε ταξίδευσε και με την αποστολή στην Κρήτη. Ήταν να ταξιδέψει μάλλον μαζί με την αποστολή στην Κρήτη. Σήμερα το πρωί στην προπόνηση που έγινε στην Τούμπα ήταν και αυτός παρόν. Μίλησε στους παίκτες, στον προπονητή, είπε κάποια πράγματα, παρουσιάστηκε ουσιαστικά. Και από εδώ και πέρα ξεκινάει η δική του έτσι εποχή. Τώρα, για το παιχνίδι το αυριανό θα πούμε λίγα παραπάνω και με τον Στέργιο πιο μετά. Η αποστολή του ΠΑΟΚ αποτελείται από 20 ποδοσφαιριστές, δεν έχει κάποια έκπληξη. Γιατί δεν είναι ούτε Βιερίνια μέσα, ούτε ο Πέλκας. Θα ήταν έκπληξη να ήταν, έτσι πως πάνε τα πράγματα. Για το παιχνίδι με τον Όφη, το οποίο εξηγούσαμε και χθες και λέγαμε μετά το μάτς με την ΑΕΚ, ότι δύσκολο, περίεργο μάτς, πολύ κοντά στο προηγούμενο. Ανάσεις είναι ξεκάθαρο ότι δεν υπάρχουν, ούτε επίσης και πάρα πολλές επιλογές. Το θέμα είναι ο ΠΑΟΚ αύριο να κάνει τη δουλειά του, εύκολα ή δύσκολα. Τι κάνει έχοντας την εικόνα που έχει στα δύο προηγούμενα εξόδους παιχνίδια στα play-off με τον Παναθηναϊκό και τον Άρη που πήρε 4 βαθμούς και θα μπορούσε να έχει πάρει 6. Θα το κάνει χωρίς να έχει μια ανάλογη εικόνα, αλλά απλά όντας αποτελεσματικός. Πρέπει να κάνει τη δουλειά του. Όπως λέγαμε και χθες, δεν μπορείς μετά την εικόνα της Τετάρτης και το παιχνίδι με την ΑΕΚ, δεν μπορείς να πεις ότι okay, ο ΠΑΟΚ έχει το κίνητρο το βαθμολογικό και θα πάει στην Κρήτη και είτε έτσι είτε αλλιώς θα περάσει. Είναι πολύ περίεργο παιχνίδι.
Γιατί και ο Όφη είναι μια ομάδα που παίζει. Είναι ομάδα η οποία ανεξαρτήτως αντιπάλου θα ψάξει να κάνει το παιχνίδι της. Έχει ποιότητα μεσοεπιθετικά. Έχει αρχή, μέση και τέλος ομάδα. Τα λέγαμε και πριν λίγες εβδομάδες που θα ερχόταν στην Τούμπα. Δηλαδή, ας πούμε, ο Όφη και στην Τούμπα έχασε δύσκολα. Θυμάσαι ότι χρειάστηκε ένα πέναλτι στο 90, μια φάση που ήταν μέσα από το VAR. Και στο Καραϊσκάκη τώρα πρόσφατα έπαιξε στα ίσα τον Ολυμπιακό. Μόνο με την ΑΕΚ νομίζω ο Όφη δεν ήταν καλός στα play-off μέχρι τώρα που έχασε εντός έδρας. Κατά τα άλλα, στα περισσότερα του παιχνίδια έχει πάει πάρα πολύ καλά και όντως δείχνει μια ομάδα που αν της το επιτρέψεις, τη ζημιά θα σου την κάνει. Και επειδή ο ΠΑΟΚ νομίζω ότι αυτή ήταν από την ΑΕΚ τον πήγε πίσω, τον χάλασε σε πολλά πράγματα και κυρίως τον χάλασε στο πνευματικό κομμάτι. Δηλαδή εκεί που φαινόταν ότι η ομάδα πάει λίγο να ανέβει για να τελειώσει τέλος πάντων τη σεζόν όπως πρέπει, να πετύχει το στόχο της δεύτερης θέσης και να δει τι θα κάνει από εκεί και πέρα. Τώρα είναι λίγο δύσκολη η όλη υπόθεση. Είναι λίγο δύσκολη και να δούμε το πώς θα εξελιχθεί. Αρχής γνωμένης από το Σάββατο για τη συνέχεια των play-off. Στο βόλεϊ δύσκολα τα πράγματα στο δεύτερο σετ. Έχει ξεφύγει ο Παναθηναϊκός στο 19-10. Ο ΠΑΟΚ χάνει 1-0 στα σετ, στο 20-10 μάλλον. Ναι, και η εικόνα στο δεύτερο σετ δεν είναι και τόσο καλή όσο το πρώτο. Νομίζω ότι τους παίκτες του τελικού θα τους πήρε λίγο από κάτω ο τρόπος με τον οποίο έχασαν το πρώτο σετ. Γιατί το έχουμε καταλάβει όλα αυτά τα χρόνια ότι το βόλεϊ γενικά είναι πολύ άθλιο ψυχολογίας. Και εκεί στο τέλος που πήγαιναν πόντο-πόντο, δεν κατάφερε ο ΠΑΟΚ να κερδίσει το πρώτο σετ και τώρα στο δεύτερο χάνει με 20-11. Θα ενημερώνουμε φυσικά και ό,τι γίνεται και στο βόλεϊ. Θα μιλήσουμε λίγο πιο μετά και με τον Στέλιο τον Αναστασιάδη για το κομμάτι το ποδοσφαιρικό και για τα τουρέμπε, αλλά και γενικά για τη συνέχεια. Νομίζω ότι σταδιακά θα αρχίσουμε λίγο να κάνουμε κουβέντα για την επόμενη μέρα και για το πόσο ΠΑΟΚ θα βρει τρόπο να την τρέξει, να το πω έτσι. Για τα του μπάσκετ, νομίζω ότι θα πάμε πάλι από εβδομάδα σε καινούργια πράγματα. Δύσκολα να δούμε πράγματα μέσα στο Σαββατοκύριακο, και δεν μπορώ να το αποκλείσω. Ας κατάμε ένα μικρό καλάθι. Στη λογική ότι πρέπει και εκεί το μαγαζί να αρχίσει να τρέχει. Από προχθές έχει αναλάβει και τυπικά ο Κώστας Μέξας. Συζητήσεις, επαφές γίνονται. Πρέπει να τρέξει το κομμάτι το διοικητικό στη λογική του να βρεθεί το σχήμα και το πώς θα λειτουργήσει. Υπάρχει σχήμα που λειτουργεί, αλλά νομίζω ότι σταδιακά θα πρέπει να αρχίσουν να γίνονται και διάφορες κινήσεις για τον ΠΑΟ. Και στο πλαίσιο που έχει να κάνει με τις οφειλές και στο πλαίσιο που έχει να κάνει με τη δημιουργία της ομάδας σε επόμενη σεζόν. Θα τα πούμε και αυτά στην πορεία, έτσι και με το παιχνίδι στο ΆΚΑ να συνεχίζεται. Ναι, ο Σωτηρίου ήταν αυτός που βγήκε, όντως. Καλά κάνει εδώ ο φίλος Στέριος και με ενημερώνει, γιατί και εγώ δεν είχα ήχο. Είδα έναν παίχτη του ΠΑΟΚ να πηγαίνει προς τα αποδυτήρια. Οπότε είναι και μείον ένας. Οπότε καταλαβαίνω ότι θα συνεχίσει ο Σωτηρίου. Οπότε και μείον ένας σε μια ομάδα που έτσι κι αλλιώς έχει πάρα πολλές απουσίες. Είναι μόνο με Έλληνες ο ΠΑΟΚ κόντρα στον Παναθηναϊκό. Λοιπόν, μαζί μας φυσικά είναι η Στίχημαν. Στη Στίχημαν καθημερινά 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, live καζίνο, ρουλέτα και blackjack, όπου κι αν είστε το έχετε μαζί σας. Φυσικά το Serie Application το οποίο τρέχει, το Serie Application το οποίο εσείς μπορείτε να διεκδικήσετε κάθε μήνα, να κάνετε το απόλυτο Serie και να διεκδικήσετε μέχρι και 100.000 ευρώ, ακόμα και αν δεν το καταφέρετε. Επίσης, αν δεν καταφέρετε, θα είστε 100.000 ευρώ. Πολλά έπαθλα από την stoichiman.gr. Φυσικά, ολοκληρωμένο προϊόν με cash out, με live streaming στα μεγάλα πρωταθλήματα. Φυσικά, τηλεφωνική υποστήριξη. Όλα αυτά από τη stoichiman.gr. Παιχνίδι σε στοίχημα και καζίνο, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μαζί μας είναι επίσης φυσικά και κάτι καινούριο, κάτι διαφορετικό, το ΚΔΑΠ
Σιαμάτρα στην 25 Μαρτίου στην Ευκαρπία. Για εσάς που ψάχνετε έτσι, κάτι καλό για τα παιδιά σας, δημιουργικές ώρες, διάφορες δραστηριότητες, το ΚΔΑΠ του Σιαμάτρα είναι εδώ για εσάς στη Νέα Ευκαρπία στις 25 Μαρτίου. Λοιπόν, θα πάμε τώρα στο πρώτο διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο ή να κρατήσουμε λίγο μέχρι να τελειώσει το σετ. Νομίζω δεν θα αλλάξει κάτι. 23-16 είναι το σκορ, 23-17. Μειώνει ο ΠΑΟΚ, αλλά πολύ δύσκολα θα διαφοροποιηθεί η κατάσταση στο δεύτερο σετ. Θα πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο και με Στέργιο Αναστασιάδη να σχολιάσουμε το ποδοσφαίρο. Εδώ μας επιστρέψαμε. ΠΑΟΚ 24 στον αθλητικό Λίμπερο 107,4 μέχρι και τις 9. Πάντα σε εξέλιξη ο δεύτερος ημιτελικός του Final Four της Volley League. Όπως αναμενόταν, ο Παναθηναϊκός πήρε και το δεύτερο σετ. 2-0 στα σετ. 6-3 τώρα για τον Παναθηναϊκό. Ο ΠΑΟΚ είναι και χωρίς τον Σωτηρίου που τον έχασε από τα μέσα δεύτερο σετ και μετά. Δύσκολα θα αλλάξει κάτι στην πορεία του παιχνιδιού. Οπότε, αν δεν γίνει κάποια έκπληξη, μπορεί. Όχι μπορεί. Αν δεν γίνει κάποια έκπληξη, θα πάμε σε τρίτο παιχνίδι. Δεν δείχνει ο ΠΑΟΚ ότι μπορεί να επιστρέψει. Βέβαια, σχεδόν κάτι ανάλογο έγινε και στο πρώτο ματς. Μετά από εκείνο το 2-0 και επέστρεψε και κατάφερε να κερδίσει. Όσο τώρα είναι και μείον ένας ακόμα παίκτης με τον τραυματισμό του Σωτηρίου, βλέπω ότι πολλές φορές και ο Κωνσταντινίδης είναι και κινείται ως ακραίος. Μιλάμε ότι πράγματα που είναι λίγο περίεργα για το βόλι. Στέργιο Αναστασιάδη. Νίκο Μοσχοβίτη. Τι γίνεται, ρε φίλε μου. Ο Κωνσταντινίδης είναι λίμπερο. Εντάξει, και αγωνίζεται ακραίος. Δηλαδή, σαν να λέμε μεγάλε στιγμέ. Πασχαλάκι εξτρέμ. Κατά κάποιο τρόπο, εντάξει, όχι τόσο ακραίο. Κατά παράδειγμα. Εντάξει, πω λίγο κάτι. Μπορεί και να το δοκιμάσει καμιά φορά προς τα εκεί, μπορεί να βρει μια καινούργια καριέρα. Δεν ξέρεις. Ναι. Με αυτά που γίνονται. Τι γίνεται. Πολύ καλά, φίλε. Πολύ καλά. Ωραία. Πολύ καλά. Σ' άκουγα νωρίτερα, ωραία τα έλεγε για τον Μπράγκο. Δεν έχω να. Τι έχει γίνει με τον Μπράγκο, ρε φίλε. Εντάξει. Πολύ αγάπη. Καλό άνθρωπο. Οκ. Προφανώς και δημιούργησε προβλήματα. Εγώ φαντάζομαι από κάποιο σημείο και μετά. Απλά μετρούσε και ο ίδιος μήνες για να τελειώσει το συμβόλαιο. Δεδομένο είναι αυτό. Εντάξει. Δύο φορές πήγε να παραιτηθεί, δεν έγινε αποδεκτή η παραίτησή του. Το έχουμε ξαναπεί αυτό, Νίκο, περί παραίτησης και πρόθεσης κτλ. Ναι. Εντάξει, όταν ναι. Θες να παραιτηθείς, παλιά θα λέγαμε χτυπάς την πόρτα του αφεντικού, τώρα μπορείς να στείλεις και email, να στείλεις ένα μήνυμα, να το κάνεις πιο επίσημο κτλ. Στείλεις μια επιστολή, ευχαριστώ πολύ, τα λέμε. Τώρα αυτά ότι παρετούμε και ναι, αυτό κάθομαι. Τέλος πάντων, η ουσία είναι ότι δεν νομίζω να μπορούμε να πούμε και πολλά για τη δουλειά του Μπράγκο γενικότερα. Εντάξει. Ναι. Οκ. Από ό,τι ας μείνουμε στο καλός άνθρωπος ήταν. Ευχάριστος. Εντάξει. Οκ. Είχε γνώσεις κτλ. Δεν είχε κόντρες μέσα στην ΠΑΕ. Συμπαθητικός. Να δούμε τι θα κάνει ο Ρέμπε. Ναι. Εντάξει. Προφανώς και αυτό που μετράει είναι να παράγει έργο. Αυτό θα το δούμε στην πορεία. Κοίτα, το έργο που έχει να παράξει το έχουμε αναφέρει σε γενικές γραμμές και είναι ζώρικο αυτό που έχει αναλάβει. Ζώρικο απλά. Πολύ και κοίταξε, το θέμα ξέρεις ποιο είναι, σύν της άλλης, νέα χώρα, νέα έθιμα. Ναι, φυσικά. Η συνεργασία φυσικά. Με τη Δίκη Σαββίδη και με τον Ιβάν Σαββίδη γενικότερα δεν είναι και η πλέον εύκολη, ρε παιδί μου. Σε καμιά ομάδα δεν είναι εύκολη, αλλά εντάξει, okay, έχει τις ιδιαιτερότητες της. Ναι. Το θέμα είναι ότι πρώτη φορά ο Ρέμπε θα κληθεί να διαχειριστεί χρήματα που ήταν ξένα προς αυτόν από την άποψη ότι άλλο να διαχειρίζει ένα budget 100 εκατομμυρίων για μεταγραφές όπως στη Βόσμπουργκ και άλλο να διαχειρίζει τώρα χρήματα που είναι εναρμονισμένα με το ελληνικό ποδόσφαιρο. Ναι. Εντάξει. Αυτό μπορεί ας πούμε να βγει σε καλό, δηλαδή αν μάθεις στα πολλά και έχεις και άκρες και τα λοιπά, μπορεί και με λίγα να κάνεις δουλειά. Μπορεί και να μην βγει όμως. Εντάξει, ναι. Γιατί και εγώ αν πουλούσα τον De Bruyne 75 εκατομμύρια, που δεν ήταν η πώληση De Bruyne στη City έργο του Ρέμπε, δηλαδή ήρθε τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, 1 Αυγούστου πουλήθηκε ο De Bruyne. Φαντάζομαι ήταν ένα deal που έτρεχε πολύ καιρό πριν. Γιατί κάπου άκουσα ότι και η αγορά De Bruyne και η πώληση, άρα συν 50 εκατομμύρια 60, είναι έργο του Ρέμπε. Δεν είναι έργο του Ρέμπε.
Τέλος πάντων, θέλω να σου πω όμως ότι αν παίρνεις 70 εκατομμύρια για έναν ποδοσφαιριστή, το έργο σου διευκολύνεται. Εντάξει. Αλήθεια. Είναι λίγο τα μεγέθη διαφορετικά. Καλή επιτυχία στον Γερμανό. Έχει παραστάσεις παρά το νερό της ηλικίας του, 42 χρονών. Να δούμε αν θα στεριώσει ή αν θα μιλάμε το επόμενο καλοκαίρι ή το μεθεπόμενο για έναν καλό άνθρωπο που δεν έδωσε δικαιώματα να πούμε κάτι αρνητικό και πάμε στον επόμενο. Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι όσον αφορά τα διάφορα στελέχη που υπάρχουν στο αγωνιστικό τμήμα, θες προπονητές, θες αθλητικούς διευθυντές, οτιδήποτε, κάπου στο το maximum είναι το 1,5-2 χρόνια. Τα τελευταία 8. Ναι, εκεί δεν είμαστε. Εκεί είμαστε. Λίγο πάνω, λίγο κάτω. Ο Μίχελ ήταν παραπάνω. Ο Μίχελ ήταν μόνο παραπάνω. Ναι. Εντάξει, ξεκίνησε με άλλο ρόλο. Πήγε σε άλλο. Οκ. Okay. Ναι. Θα δούμε. Είναι απαιτητική η θέση. Και αν είχε ένα πρόβλημα ο Μπράγκο το περσινό καλοκαίρι, τώρα έχει 5 ο Ρέμπε, γιατί έχουν συσσωρευτεί τα ζητήματα. Ναι. Και το ξαναλέω, το έλεγα και προχθές μαζί σου, ότι σύν της άλλης, αν θα μείνει ο Φερέρα ή όχι, τι θα γίνει με τα μεγάλα συμβόλαια, πώς και τα ιδανική, αυτό οκ, okay, και παίκτης που ο ΠΑΟΚ θέλει να ξεφορτωθεί, σύν της άλλης είναι και 8 συμβόλαια που τελειώνουν το 21 και ο ΠΑΟΚ δεν πρόκειται να τα αφήσει για το Μάιο του 21. Θα το δει τώρα. Να πούμε ότι δεν πρέπει να τα αφήσει, για να είμαστε καλυμμένοι, δεν πιστεύω. Θα αφήσει, γιατί... Ναι. Δεν θα τα αφήσει ο ΠΑΟΚ, δεν μας έχει συνήθει σε αυτό το θέμα. Γιατί απλά μιλάμε, Νίκο, για ποδοσφαιριστές όπως είναι ο Κρέσπο, ο Λιμιός, ο Πέλκας, εντάξει, ναι, και άλλοι. Είναι ποδοσφαιριστές που έχουν αξία, μπορεί όχι τόσο μεγάλοι όπως τα προηγούμενα χρόνια ή όσο θέλαμε να πιστεύουμε. Αλλά δεν πρόκειται ο ΠΑΟΚ να αφήσει παίκτες για να του φύγουν τζάμπα, να το πω έτσι. Ναι. Θα γίνει προεργασία και θα πούμε. Θέλουμε τον Κρέσπο, θέλουμε τον Μπέλκα, άρα να ανανεώσουν. Αν δεν ανανεώσουν θα μπει πολιτήριο, δεν θέλουμε τον Λιμιό για παράδειγμα, θέλουμε τον Χ, θέλουμε τον Ψή, δεν θέλουμε. Πρέπει να γίνει προεργασία. Ναι, ναι. Δεν θα αφήσω πάω τα συμβόλαια και θα μιλάμε, ξέρω εγώ, Μάιο για 8 συμβόλαια που λήγουν και ποιος θα μείνει και ποιος θα φύγει. Αυτό το θεωρώ δεδομένο. Άρα και αυτό το κομμάτι θα έχει μπλοκή και ο Ρέμπε. Θα είναι μέσα στις αρμοδιότητες του, θεωρητικά. Νομίζω ότι σε πρώτη φάση, για το φετινό καλοκαίρι, έτσι, η πιο κομβική αποστολή για το Ρέμπε, η πιο δύσκολη, όπως θέλεις πες το, η πιο απαιτητική, μάλλον πιο απαιτητική, είναι στο κομμάτι των εσόδων στην ομάδα. Δηλαδή, και μιλάω για πωλήσεις. Πωλήσεις ή τουλάχιστον δανεισμούς με... καλό deal για τον ΠΑΟΚ. Ναι. Δηλαδή, αν μείνει ο Φερέιρα, δεν φαντάζομαι ο στόχο να πετάξει παράδειγμα τη σκούφια του και θα πει αχ, τι ωραία, μένει ο Φερέιρα, θα περάσουμε όμορφα και τη νέα σεζόν. Και με αυτήν το συμβόλαιο του στόχο, για παράδειγμα, είναι στο 1,5 εκατομμύριο περίπου, λίγο πάνω, λίγο κάτω. Θα πρέπει, ας πούμε, ο Ρέμπε να βρει μια ομάδα που αν δεν μπορέσει να πουλήσει τον... το στόχο να βρει μια ομάδα που θα θέλει να τον δανειστεί και να καλύψει ο ΠΑΟΚ από το 1,5 το μισό εκατομμύριο και να δώσει η νέα του ομάδα το 1. Ναι. Γιατί δεν νομίζω να, αν δεν βρεθεί η ομάδα να αγοράσει τον στόχο, δεν νομίζω ο ΠΑΟΚ να μπορέσει να απαλλαγεί το συμβόλαιο του Σλοβάκου. Μπορεί με ένα προπονητή να ξεκινήσει το 0 ο στόχο και του χρόνου να είναι βασικό έλεγχος της ομάδας, εντάξει. Χώριε που το ότι δεν νομίζω να μπορεί να βρει ο στόχο συμβόλαιο 1,5 εκατομμύριο στην αγορά πλέον. Ναι. Λιμιός Ακπομ, ξέχασα τον Ακπομ, Πέλκας, Ελκαντουρί, Ρέι, Κρέσπο, Γουάρντα πλέον, Μάτος, Βέρμπλουμ και οι νεαροί Μπαλογιάννης, Μαρκόφσκι και Παπαδόπουλος, αλλά είναι κομικές αποφάσεις. Να, ο Ακπομ θα είναι ο παίκτης που θα στηριχθεί ο ΠΑΟΚ τα επόμενα χρόνια, γιατί αν δεν είναι πρέπει ο ΠΑΟΚ να τον πουλήσει τώρα. Γιατί αν φτάσουμε Δεκέμβριο, Νίκο, δεν είναι χαζή μια ομάδα στην Αγγλία να δώσει πακτόλο εκατομμυρίων να ξέρει ότι μπορεί να κάνει λίγο υπομονή και να τον αγοράσει το επόμενο καλοκαίρι. Ναι, βέβαια. Άρα λοιπόν αυτοί οι παίκτες, ξαναλέω τα πρώτα ονόματα, Λιμιός, Ακπομ, Πέλκας,
Ελ Καντουρί δεν ξέρω αν μας απασχολήσει και του χρόνου. Κρέσπο και Μάτος ακόμα και Ρέι ακόμα, πρέπει ο ΠΑΟΚ να αποφασίσει τώρα. Αν θα πουληθούν ή αν θα ανανεώσουν τα συμβόλαιά τους. Άρα λοιπόν, πολλή δουλειά για τον Ρέμπε, καλή επιτυχία, να κάνει καλές επιλογές, μακάρι να έχει καλή ατζέντα, να ξέρει δύο ανθρώπους στην Πορτογαλία, ένα στην Ισπανία, 10 στην Γερμανία που είναι και η χώρα του και άλλους 5 στην Αγγλία που έκανε φίλους όσο ήταν στην Premier League και όλες αυτές οι επαφές του να λειτουργήσουν προς όφελος του ΠΑΟΚ. Είτε μιλάμε για αγορές, είτε για πωλήσεις, είτε για δανεισμούς, είτε για οτιδήποτε άλλο. Mm-hmm. Εντάξει, γιατί ένας αθλητικός διευθυντής νομίζω κρίνεται το αν το έργο είναι επιτυχημένο ή όχι από το εύρος γνωριμιών που έχει. Ναι. Να μπορεί να χτυπήσει μια πόρτα μια γερμανικής ομάδας, μια ισπανικής, να έχει άκρες, να τον έχουν σε εκτίμηση για να γίνει αυτό το νταλαβέρι γενικότερα που γίνεται κάθε καλοκαίρι και κάθε χειμώνα, αλλά συνήθως κάθε καλοκαίρι. Αυτά για τον Ρέμπε. Γενικά είναι μια θέση έχει πολύ απαιτητική που έτσι όπως είναι και όλα τώρα τα πράγματα στον ΠΑΟΚ τη δεδομένη χρονική στιγμή γίνεται ακόμη πιο απαιτητική. Θα τον δούμε. Okay. Νομίζω ότι ξέρει το τι έχει αναλάβει. Έτσι δεν ήρθε τώρα κατευθείαν. Είναι εδώ περίπου δύο εβδομάδες, δεν είναι. Και το μάτς με τον Όφη δεν είχε έρθει. Ναι, ναι, είναι. Ναι. Έτσι. Είναι. Οπότε. Έχει ενημερωθεί, okay. Έχει μιλήσει με τους ανθρώπους που θα μιλάει κάθε μέρα στα γραφεία, στο γήπεδο. Οκ. Okay. Μαθαίνει και αυτός. Είχε κάνει και μια προεργασία. Και τώρα πλέον καλείται να αρχίσει να παράγει έργο. Γιατί ξαναλέω, είναι σχεδόν βέβαιο ότι έχει ήδη ξεκινήσει. Ναι, σωστά. Επιδερμικά μένα, αλλά έχει ξεκινήσει. Οπότε πρέπει να περάσουμε και στις. Και στις πράξεις. Ναι. Αυτά για τον Μπράγκο, αυτά για τον Ρέμπε, τώρα κάτι άλλο νομίζω θα αποτελέσει σάλτσα που δεν είμαστε τέτοιοι τύποι γενικότερα, να αρχίσουμε να λέμε κτλ. Οκ. Okay. Ναι. Μήνυμα του Άμρου Άρντα, ανυπομονώ να φορέσω ξανά τα άσπρα και τα μαύρα. Άρε, φίλε. Λέω, άρε, Άμρου, έχω αποδείξει λέει ότι αξίζω θέση σε αυτό το κλαμπ, λέει ο Άρντα. Θα δούμε την περίπτωση του Αιγύπτιου. Ξέρω εγώ τι να πόρεσε, Νίκο. Δεν. Θα επαναξιολογηθεί η κατάσταση, ρε φίλε. Σου είπα για το στόχο ότι μπορεί, για παράδειγμα, αν φύγει ο Φερέιρα να αποτελέσει σημαντική μονάδα για τον ΠΑΟΚ. Τώρα για τον Ουάρντα, τι να σου πω, ξέρω εγώ. Μακάρι να συμβεί το ίδιο και με τον Αιγύπτιο. Ναι. Και να μιλάμε του χρόνου το καλοκαίρι για μια σοφή απόφαση του ΠΑΟΚ να ανανεώσει το συμβόλαιό του. Να έχει δώσει γκολ, να έχει δώσει assist, να είναι εντάξει στην συμπεριφορά του, να μην δημιουργήσει προβλήματα. Γιατί όντως, αν κάτι δεν του λείπει, είναι το ποδοσφαιρικό ταλέντο και η ικανότητα μέσα στο χορτάρι. Να δημιουργήσει, να σκοράρει, να αναστατώσει την αντίπαλη άμυνα. Εντάξει, ποτέ αυτά δεν μπήκαν σε διαβούλευση για το αν είναι καλός ή όχι. Αλλά ο χαρακτήρας του είναι ιδιαίτερα επιπόλαιος. Mm-hmm. Εντάξει, μπορεί και ανώριμος γενικότερα να είναι για ένα ποδοσφαιριστή που πρέπει να παίζει σε μεγάλο κλαμπ. Τέλος πάντων, καλή επιτυχία και στον Ουάρντα και σε όσους επιστρέψουν, όπως είναι ο Ρέι για παράδειγμα, όπως είναι ο Μιχόγεβιτς. Θα υπάρχει πάλι έτσι ενδιαφέρον στην επιλογή του ρόστερ της επόμενης χρονιάς. Εντάξει. Και θα δούμε πώς θα πορευτεί η ομάδα τις επόμενες εβδομάδες. Νομίζω θα είναι σε συνάρτηση με το τι αποφάσεις θα πάρθουν ανάλογα με το πότε θα παίξει ο ΠΑΟΚ στην Ευρώπη. Άλλο είναι να παίξει 25 Αυγούστου και άλλο είναι να παίξει 25 του Σεπτέμβρη. Η μέρα με τη νύχτα. Ναι. Αλλά το ιδανικό είναι να παίξει 25 του Αυγούστου παρά το ότι θα πιέσει λίγο την κατάσταση. Ούτε μπορείς να αφήσεις. Το 25 του Σεπτέμβρη που ανέφερες, μπορεί να πάει τόσο πίσω προκριματικός με το πανικό, όχι. Α, τόσο πίσω. Ναι. Α, μάλιστα. Ναι. Εγώ νόμιζα ότι υπήρχε μια απόκληση μια-δυο εβδομάδων τέλος πάντων. Όχι τόσο μεγάλη. Μπορεί να είναι 20 μέρες τώρα, εντάξει, να μείνει 25 με 25. Ναι. Εντάξει. Θα σου πω και επακριβώς τις ημερομηνίες. Κοίτα, αν έχεις πολλά καινούργια πρόσωπα, Στέργιο, στην ομάδα και ειδικά αν έχεις κανένα καινούργιο προπονητή, μπορεί το 20 Σεπτεμβρίου για παράδειγμα να είναι πιο βολικό. Να έχεις παραπάνω μέρες, ξέρω εγώ τι να πω. Είναι, γι' αυτό είναι ενδεχόμενο, φίλε, αυτό που συζητάμε. Ο ΠΑΟΚ Νίκο δεν μπορεί να αφήσει και δεν πρέπει να αφήσει ελαφρά την καρδία. Φυσικά. Ούτε το δικαίωμα στο όνειρο. Έχεις δικαίωμα στο όνειρο, εντάξει. Να περάσει δύο γύρους με δύο παιχνίδια και όχι με τέσσερα. Και να είτε να είσαι καλός, είτε να είσαι τυχερός, είτε να σου κάτσει μια ομάδα που δεν θα είναι στα πολύ καλά, δεν θα είναι μεγαθύριο όπως είναι ο Άγιαξ. Και να μπεις επιτέλους στους ομίλους του Champions League. Ναι.
εντάξει, να φύγει δηλαδή αυτή η ιστορία ότι στις λεπτομέρειες πάντο πάω χάνει την πρόκληση. Και συν της άλλης είναι αυτό που λέμε πάρα πολλές φορές, το ξαναλέω, γιατί είναι πρωτόγνωρο και πολλοί κόσμοι μπορεί να μην το ξέρει, με μια νίκη στα τέλη του Αυγούστου, στο δεύτερο προκριματικό της Champions League, εξασφαλίζει την παρουσία στους ομίλους του Europa League. Ακόμα και να αποκλειστεί από τον τρίτο προκριματικό γύρο, στον επόμενο δηλαδή. Μια νίκη και καμπατζώνει στους ομίλους. Το χρειάζεται αυτό ο ΠΑΟΚ. Για πάρα πολλούς λόγους. Εντάξει. Mm-hmm. Άρα λοιπόν, καλό θα είναι η ομάδα να κατορθώσει αύριο να πάρει τους 3 βαθμούς στο Ηράκλειο. Στις 9.30 το βράδυ. Mm-hmm. Βλέποντας το πρόγραμμα, νομίζω ότι η ΣΑΕΚ Νίκο είναι πιο εύκολο από το ΠΑΟΚ, που έχει και κολλητά παιχνίδια σε Καραϊσκάκη και ΟΑΚΑ, με Ολυμπιακό και ΑΕΚ, και κλείνει η χρονιά με τον Άρη στην Τούμπα. Δηλαδή ο ΠΑΟΚ έχει τώρα τον Όφη στο Ηράκλειο, έχει τον Παναθηναϊκό στην Τούμπα, μετά έχει Ολυμπιακό ΑΕΚ και μετά έχει Άρη στην Τούμπα. Είναι το πρόγραμμα απαιτητικό, εντάξει, είναι πολύ απαιτητικό. Ναι. Δηλαδή Σάββατο ο ΠΑΟΚ παίζει με τον Όφη, ο Άρης παίζει με τον Άρη, η λογική λέει ότι και δύο θα κερδίσουν. Mm-hmm. Και τον ΠΑΟΚ διατηρούμε μια επιφύλαξη με την εικόνα που έχει γενικότερα. Αν και στα μάτσα αυτά μας έχει συνηθίσει να παίρνει την νίκη, είναι η αλήθεια. Και εμβόλυμη πάλι Τετάρτη, Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός στις 9, ΑΕΚ Όφη στις 9.30. Άρα και εδώ η λογική λέει ότι μπορούν οι δύο ομάδες να συνεχίσουν με νίκες. Mm-hmm. Εντάξει. Και μετά πάμε στην 8η αγωνιστική των play-off. Ο ΠΑΟΚ θα παίξει στο Καραϊσκάκι. Η ΑΕΚ θα παίξει με τον Παναθηναϊκό στο ΆΚΑ, τυπικά φιλοξενούμενα, αλλά έτσι πως είναι η κατάσταση, μία ή άλλη είναι. Δύσκολη αγωνιστική για τον ΠΑΟΚ. Και μετά θα είναι ο τελικός με την ΑΕΚ στο ΆΚΑ. Και τελευταία αγωνιστική θα παίξει ο Ολυμπιακός με την ΑΕΚ και ο ΠΑΟΚ με τον Άρη. Έχω την αίσθηση ότι είναι λίγο πιο εύκολο το πρόγραμμα της ΑΕΚ. Ναι. Έχω την αίσθηση. Μπορεί κάποιος που μας ακούει να λέει ότι το ΠΑΟΚ είναι πιο εύκολο ή τουλάχιστον είναι και οι δύο στο ίδιο πρόγραμμα. Αλλά αυτή η διάδραξη εκτός έδρας κολλητά με Ολυμπιακό και ΑΕΚ μας κάνει λίγο επιφυλακτικούς με το φετινό ΠΑΟΚ. Εντάξει. Τέλος πάντων, για να μην το ανοίξουμε, ας πάρει ο ΠΑΟΚ αύριο τους 3 βαθμούς και να δει μετά πώς θα πορευθεί για το μάτς με τον Παναθηναϊκό το βράδυ της Τετάρτης. Στέριο, για αύριο έχεις περίπου εικόνα ενδεκάδας? Όχι. Είναι λίγο ερωτηματικό η αυριανή ενδεκάδα. Έχω την αίσθηση για αλλαγές. Ναι. Να δείξει δηλαδή και ο Φερέιρα ότι δεν έχει μείνει από κάποιους ευχαριστημένους και το αλλάζω για να διορθώσουμε λίγο την κατάσταση. Ναι. Αυτή είναι η δική μου αίσθηση. Δεν λέω ότι θα αλλάξει και τους 11 ή τους 7 ή τους 8. Καλά. Αλλά νομίζω 2-3 αλλαγές θα έχει η ενδεκάδα. Εντάξει. Ναι. Το γνωστό θέμα με τα χαφ. Δεν ξέρω αν θα τολμήσει να βάλει βασικό τον Τσιγκάρα. Γιατί να μην το κάνει, θα πω εγώ. Ούτε ο Μαωρίσιο με ικανοποίησε με την ΑΕΚ, ούτε ο Ελκαντούρη, ούτε ο Εσίτη. Εντάξει, μπορεί να δούμε λοιπόν τον νεαρό να παίξει βασικός αύριο στο Ηράκλειο. Θα βάλει τον Στόχ ξανά βασικό ή... Γιατί και η εικόνα του Στόχ με την ΑΕΚ ήταν καλή. Νομίζω σίγουρα θα δούμε τον Λιμιό πάλι, μετά από δύο μάτς. Ναι, βασικό. Εντάξει, ναι. Μπορεί να ξαναδοθεί άλλη μια ευκαιρία στον Μπίσε να παίξει μπροστά από τους δύο χαφ. Δηλαδή να δούμε, ξέρω εγώ, Εσίτη και Ελκαντουρί, τέλος πάντων. Η τελευταία φορά που βρήκε αιστεία ήταν σε αυτό το γήπεδο. Που βρήκε αιστεία, ναι. Ναι. Τότε στο γήπεδο. Τότε ήταν. Ναι. Μπορεί να ξαναγυρίσει στην ενδεκάδα ο Ακπομ. Τέτοιες αλλαγές, δηλαδή κάποια έκπληξη δεν νομίζω, γιατί ξέρω ότι και αν χρησιμοποιηθεί ο Τσιγκάρας δεν θα είναι και σούπερ έκπληξη για μένα. Ναι. Εντάξει, γιατί και τα παιχνίδια είναι συνεχόμενα και οι παίκτες, πέρα ότι δεν αποδίδουν καλά, ασφαλώς και μερικοί από αυτούς έχουν καταπονηθεί. Δηλαδή, Μιχαηλίδη, όχι λες, σαν μια πιθανή έκπληξη για ενδεκάδα. Α, μπορεί, ναι, μπορεί. Μπορεί να δούμε και Μιχαηλίδη. Ναι. Ή να δούμε Μιχάη. Θα αλλάξει, νομίζω πάντως θα αλλάξει δύο-τρία πράγματα, τέσσερα, δεν ξέρω πώς ακριβώς. Αύριο το βράδυ ο Φερέιρα. Mm-hmm. Ο σκοπός είναι ο ΠΑΟΚ να πάρει τους 3 βαθμούς. Εντάξει.
Υπήρξε σήμερα το μεσημέρι και η τυπική έτσι αναφορά στο ΚΑΣ για την υπόθεση ΠΑΟ Ξάνθη Ολυμπιακός ΕΠΟ, στο λεγόμενο Πινάκιο του Ανώτατου Αθλητικού Δικαστηρίου. Τόσο ειρωνία υπήρχε πριν κάνα μήνα. Καλό Σεπτέμβριο, καλό Οκτώβριο. Ναι. Καλό Οκτώβριο που μας γράφανε. Έτοιμη είναι η πλευρά του ΠΑΟΚ. Mm-hmm. Έχουν κάνει την καλύτερη δυνατή προεργασία. Έχουν σκεφτεί και τα ενδεχόμενα που μπορούν να προκύψουν κατά την ώρα της ακροματικής διαδικασίας. Είναι ο ΠΑΟΚ αισιόδοξος ότι θα πάνε τα πράγματα όλα καλά στο ΚΑΣ. Ναι. Για μένα είναι το θέμα πάρα πολύ σημαντικό. Πέρα από το αυτονόητο να πάρει ο ΠΑΟΚ τους 7 βαθμούς. Εντάξει, που αυτόματα θα σημαίνουν και θα σημάνουν και την παρουσία του ΠΑΟΚ στη δεύτερη θέση. Mm-hmm. Δεν μπορώ να σκεφτώ ότι θα επιστρέψουν οι βαθμοί και η ΑΕΚ τώρα θα ξεφύγει με 7 βαθμούς τώρα που μιλάμε. Εντάξει, είπαμε. Αλλά θα είναι και πολύ, πάρα πολύ σημαντικό για αυτή τη λάσπη που πετάχτηκε εδώ και μήνες στον ΠΑΟΚ. Ναι. Δηλαδή, να σου πω κάτι, συμβαίνουν αυτά τα πράγματα που εντάξει, δυστυχώς έχουμε συνηθίσει δικαστήρια στην Ελλάδα να μην οδηγούν πουθενά. Αλλά και πάλι, ρε φίλε, υπάρχει μια διαδικασία που την περιμέναμε τόσους μήνες και είναι στο εδόλιο μεγαλομέτωχη και όχι της κάτω Καμήλας και της Άνω, του Ολυμπιακού και του Ατρομήτου. Απειλούνται με υποβιβασμό, με ισόβιο αποκλεισμό του ποδόσφαιρο. Στις καταθέσεις ακούγονται όρια. Διαιτητές, ναι. Και βλέπεις ότι δεν γίνεται ντόρος. Mm-hmm. Εντάξει. Και με την ιστορία ΠΑΟ Ξάνθη, το ξενοδοχείο, η Μαρούπα, αυτά ήταν από το θέμα παντού. Δηλαδή όλη μέρα υπήρχε βομβαρδισμός θεμάτων. Ναι. Είπε 10 πράγματα ο Δημήτρης Μελισανίδης. Και άλλα 5 ο Αλαφούζος. Και άλλο μισό ο Ζήτης Βρίζας. Εντάξει. Έγινε κάποιος ντόρος. Όλα καλά νομίζω σήμερα. Δεν, εντάξει, οκ. Okay. Και στον ΠΑΟ κάθε μέρα αυτό, αποκαλύψεις. Εντάξει, το παραμυθάκι που το λένε πολλές ομάδες, και μία στην πόλη μας, δηλαδή η ρητορική, εντάξει, για μένα είναι για γέλια, να μας σώσει η κυβέρνηση όπως έτσι τον ΠΑΟΚ. Πάω και σήμερα, πολλές φορές το πρωί. Ναι. Εντάξει. Γι' αυτό λοιπόν μία ενδεχόμενη αθώωση του ΠΑΟΚ, λέω εγώ, θα αποτελέσει την καλύτερη απάντηση. Οκ, okay, γιατί πρέπει να είσαι ή πολύ έτσι αγαθός, ή πρέπει να είσαι πολύ πονηρός, για να πιστεύεις ότι όντως αυτό που έγινε φέτος είναι το μεγαλύτερο σκάνδαλο και αυτό και τα λοιπά. Ήτανε μια... Ανοίγω μια παρένθεση και την κλείνω. Τέλος το ΆΚΑ, 3-0 ο Παναθηναϊκός. Από ό,τι βλέπω πανηγυρίζουν. Το σκορ δεν το έχω μπροστά μου τώρα στο τρίτο σετ. 25-18. Αλλά... 25-18, ωραίος. 25-18. Μάλιστα. Αμάρεστε έργιο. Ποντάραμε να πάρει ο ένα σετ σήμερα. Το πρώτο ρε φίλε, εκεί έγινε όλη η ζημιά, εκεί έγινε. Ναι, έβλεπα ότι ήττα έρχεται. Και νομίζω τώρα... ότι θα είναι... Πολύ δύσκολο να αλλάξει κάτι, ρε φίλε. Και στο τρίτο παιχνίδι. Κοίταξε, τώρα... Θα είναι έκπληξη αν τελικώς δεν είναι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Έτσι είναι. Παρότι έτσι. Και ο Φίνικας και ο ΠΑΟΚ κάνανε το 0-1. Ναι. Εντάξει. Mm-hmm. Δηλαδή λίγο πολύ σήμερα ήταν αναμενόμενο για μένα ότι ο ΠΑΟΚ δεν θα αντέξει. Και αν έπαιρνε το πρώτο δεν ξέρω αν θα άλλαζε κάτι, αλλά τώρα όταν τραυματίζεις το διαγώνιο που έχεις και παίζεις με τον Λίμπερο σαν διαγώνιο, εντάξει, ό,τι μπορούσε έκανε και ο Κωνσταντίνης. Αλλά δεν γίνεται έτσι δουλειά. Και ο Παναθηναϊκός είναι η ομάδα, θυμίζω, που από τους 4 ξένους είχε τους 3. Είχε μόνο μια απώλεια. Ο ΠΑΟΚ τους έχασε όλους. Οκ. Okay. Πρέπει να σταθούμε στην προσπάθεια των παιδιών. Τώρα αν καταφέρουν στο τρίτο μάτς και βρουν τα σωματικά αποθέματα και πάνε όλα καλά, γιατί ασφαλώς χρειάζεται και τύχη όταν είσαι με τη μισή ομάδα, καλό θα είναι για τα παιδιά κυρίως και για την ομάδα. Κλείνει η παρένθεση, τι έλεγα. Α, για το ΚΑΣ. Για την υπόθεση του ΚΑΣ, ναι. Ναι, θα είναι πολύ σημαντική μια αθωτική απόφαση. Προφανώς Στεριό, έχεις εικόνα επί της διαδικασίας, γιατί τη Δευτέρα είναι να ξεκινήσει, είναι να γίνει η εκδίκαση. Έχουμε καθόλου εικόνα πώς είναι η διαδικασία εκεί. Με τη διαδικασία ακριβώς δεν έχω ασχοληθεί ακόμα. Mm-hmm. Okay. Θα ασχοληθώ το Σαββατοκύριακο, δηλαδή ποιος θα μιλάει, ποιος θα ρωτάει, εντάξει. Ναι. Ασφαλώς και θα γίνει διαβούλευση, θα γίνει προγραμματική διαδικασία. Πιστεύουν στον ΠΑΟΚ ότι επιτέλους θα υπάρξει ένα δικαστήριο που θα δικάσει την υπόθεση. Mm-hmm.
γιατί σε πείσμα όσων λένε το αντίθετο, η υπόθεση δεν έχει δικαστεί. Και αν έχουν κάποια αντίρρηση, να διαβάσουν τα σχετικά της απόφασης και του πρωτοβάθμιου της Λίγκας και του δευτεροβάθμιου της ΕΠΟ, να δουν τι γράφει και αν έχουν κάποια πορεία, να ανοίξουν κάποιο λεξικό και να δουν μια φράση, αν δεν βγάζουν νόημα, τι ακριβώς σημαίνει. Ναι. Εντάξει. Γιατί και τα δύο όργανα γράψανε αρκετά κατανοητά το σκεπτικό τους. Σε αντίθεση, Νίκο, με μια απόφαση της ΕΠΟ σήμερα, πραγματικά, πρέπει να πάρουν κάποιον άνθρωπο που να μιλάει ελληνικά. Πραγματικά σου μιλάω τώρα. Γιατί όμως. Εντάξει, αυτή δεν είναι η κατάσταση τώρα. Εντάξει, οι άνθρωποι είναι, δηλαδή μόνο που δεν ήταν πάνω περισπομένες, εντάξει. Ήταν μια υπόθεση, έφαγε πρόστιμο ΠΑΟΚ για τον ημιτελικό κυπέλλου με τον Ολυμπιακό, ναι. Ύψους 30.000 ευρώ. Ναι. Αλλά λόγω κορονοϊού η υπόθεση πήγε πολύ πίσω, η έφεση του ΠΑΟΚ. Mm-hmm. Σήμερα βγήκε η απόφαση. Το πρόστιμο των 30.000 για τον ΠΑΟΚ γίνεται 12.500. Λοιπόν, άκουσε να δεις. Ναι. Η Επιτροπή μπλα 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 έλαβε τις αποφάσεις. Δέχτε τυπικά και κατ' ουσίαν την υπαριθμό πρωτοκόλλου τάδε έφεση της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, η οποία στρέφεται κατά της με αριθμό τάδε απόφαση, ναι αυτό, εξαφανίζει την τάδε απόφαση της πειθαρχικής επιβολής κατά το κεφάλαιο που αφορά το ύψος της χρηματικής ποινής που επιβλήθηκε σε βάρος της εκαλούσας και ως προς τον καθορισμό συνολικής χρηματικής ποινής. Διακρατεί και δικάζει την υπόθεση κατά το μέρος αυτό. Μιλάμε τώρα. Εντάξει. Το μισό είναι αυτό. Βαριέμαι να διαβάσω το άλλο. Ναι, ναι. Εξαφανίζει την τάδε απόφαση κατά το κεφάλαιο που αφορά το ύψος της χρηματικής ποινής που επιβλήθηκε σε βάρος της εκαλούσας και ως προς τον καθορισμό συνολικής σημαντικής ποινής διακρατεί και δικάζει. Έλα, φίλε, σε παρακαλώ τώρα, εντάξει. Σε παρακαλώ. Σαφέστατη. Και μπλα 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 στο τέλος και τα λοιπά. Καθορίζει το. Άστο. Και άμα σου διαβάσω και το Ολυμπιακού. Είναι ακόμα χειρότερες. Τέλος πάντων, είναι και αυτό συνέχεια, Νίκο, του αστείου κώδικα που έχουμε πειθαρχικού γενικότερα, το λένε και οι νομικοί που ασχολούνται. Έχει τόσα παραθυράκια, τόσους αστερίσκους, τόσες ερμηνείες, δηλαδή ένα μπάχαλο. Και δεν τυχαίο όλο αυτό, εντάξει, γιατί έχει το σύστημα τις ρίζες του πολλά χρόνια πίσω, να μπορούσε ο Ολυμπιακός να μην υποστεί ποτέ αφαίρεση βαθμών. Ναι. Στα καλά χρόνια. Mm-hmm. Εντάξει, και αν ποτέ το επιβάλλονται να φέρει βαθμών, όπως έγινε για ένα μάτς με τον Πανιόνιο, που αν το θυμάσαι μπήκανε μέσα κανονικά οπαδοί και κυνηγιόντουσαν στον αγωνιστικό χώρο, στη Νέα Σμύρνη. Mm-hmm. Μιλάμε για μάτς έπος τώρα, εντάξει. Πώς είναι η μάχη στο Braveheart, από τη μία Σκοτσέζη, από την άλλη Άγγλοι. Έτσι έγινε και στο Πανιόνιο στο Ολυμπιακός. Ναι. Και υπήρξε αφαίρεση βαθμών και για τις δύο ομάδες. Ήταν εκείνη λοιπόν η περίοδος που ο Σωκράτης Κόκαλης κάλεσε όλα τα παιδιά εκεί του Πειραιά όλων των κομμάτων. Συν δημάρχους, συν νομάρχες, συν περιφερειάρχες, αυτό κτλ. Και βγάλανε όλοι μια κοινή ανακοίνωση. Το λέω αυτό γιατί θυμήθηκα τα δικά μας τα παιδιά εδώ, του κυβερνώντος κόμματος, που ακόμα τη φωνούλα τους δεν την έχουμε ακούσει. Και μερικοί από αυτούς, το ότι είναι πολιτική το οφείλουν στον ΠΑΟΚ, θα πω εγώ. Ναι. Δεν σου λέω να αλλάξουν την απόφαση, εντάξει. Δεν λέω ότι έπρεπε πολιτικοί να ξεκοθούν και μιλάω στην υπόθεση του ΠΑΟΚ με τη Ξάνθης, αλλά ρε φίλε, πες μια κουβέντα. Δηλαδή, από τον ΠΑΟΚ έγινες πολιτικός. Από τον ΠΑΟΚ έγινες πολιτικός. Σταύρο. Κάνω λάθος? Όχι. Απλά και η θέση που έχει τώρα στην κυβέρνηση είναι τέτοια που... Εντάξει, δεν είναι το επιτρέπει που, να πήγε πολλά. Είναι τέτοια που... Όχι, okay, παρένθεση αυτό, ξαναλέω, δεν περίμενα εγώ να αλλάξει κάτι, απλά... Μου έρθει στο μυαλό εκείνη η μεγάλη συνέντευξη του Σωκράτη Κόκαλη, όρθιος καθιστός ο Σωκράτης και από πίσω όρθιοι τα παιδιά. Ναι. Που ξαναλέω, όχι μόνο ενός κόμματος, όλοι μαζί. Από το Κουκουέ Μουλού μέχρι το Πασόκ, τη Νέα Δημοκρατία, τότε δεν υπήρχε ΣΥΡΙΖΑ. Εντάξει, και ήταν το μήνυμα, μην πειράξετε τον Ολυμπιακό μας. Που ξέρεις, μπορεί Νίκο να το δούμε ξανά σύντομα αυτή την εικόνα. Εγώ το έχω στο μυαλό μου, ξέρεις. Λες, ε. Αν βγει μια απόφαση, καταλαβαίνεις τι μπορεί να γίνει. Να δούμε. Απλώς ο Ολυμπιακός, Νίκο, Ολυμπιακός και αυτή είναι η πικρή αλήθεια, τουλάχιστον αυτή είναι η άποψή μου, μπορεί να ρίξει και την κυβέρνηση, νομίζω. Δεν ξέρω αν έχεις άλλη άποψη. Δηλαδή, σου λέω τώρα εγώ ένα σενάριο υποβασμός του Ολυμπιακού και ο Μαρινάκης φόρος ζωής αποκλεισμός. Σε μια συζήτηση που είχα χθες,
Μου είπε ένας ότι αργά ή γρήγορα οι σχέσεις του Ολυμπιακού τώρα με την κυβέρνηση θα χαλάσουν. Γιατί είναι τόσο τοξικός ο τρόπος με τον οποίο λειτουργεί ο Ολυμπιακός, που κάποια στιγμή και από την κυβέρνηση που είναι όπα, μέχρι εδώ, δεν έχει άλλο. Δεν το ξέρω, έχω μια επιφύλαξη για αυτό που λες. Ναι. Λίγο ξένο, αλλά ναι. Εγώ στο δικό μου το μυαλό μετά από 30 χρόνια της παρουσίας σαν φύλαχος, σαν νεότερος και σαν μεγαλύτερος με το ελληνικό ποδόσφαιρο και τη δύναμη του Ολυμπιακού, νομίζω ότι αν ανακοινωθεί τη Δευτέρα ότι ο Ολυμπιακός υποβιβάζεται για τα στημένα μάτς και ο Βαγγέλης Μαρινάκης σε φόρο ζωής δεν θα ασχοληθεί με το ποδόσφαιρο, αν έχει 150 βουλευτές ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μπορεί σε μια ώρα να έχει 30. Να μην προλαβαίνει να λαμβάνει παραιτήσεις, λέω εγώ. Έτσι το έχω στο μυαλό μου, ρε παιδί μου, εντάξει, μπορεί να είμαι και εντελώς λάθος. Ναι. Εντάξει, okay. Τέλος πάντων, θα το δούμε και στην πορεία αυτό. Έχει και άλλο ψωμί η εκκροματική διαδικασία, θα είναι και άλλοι οι μάρτυρες, να δούμε τι θα πούνε και αυτοί. Αν θα είναι στην κατηγορία, δεν ξέρω, είχα ρεπό εκείνη η μέρα, ή αν είναι στην κατηγορία Μελισανίδη, γιατί και επί της ουσίας ο Αλαφούζος, που τη διάβασε ξανά σήμερα για επανάληψη την κατάθεσή του, δεν λέει κάτι το αμάν. Που ορισμένοι φίλοι του τον παρουσιάζουν, ναι, ότι ξύπνησε ο Αλαφούζος και οι Παναθηναϊκοί στους δρόμους γυμνοί για το μεγαλομέτωπο περήφανοι. Okay. Έχουμε καταλάβει τον Αλαφούζο τι γίνεται. Εντάξει, δεν είμαστε ηθαγενείς. Okay, ξέρουμε τι γίνεται. Τι είχε γίνει, γιατί... τι άλλαξε, τι ξαναγύρισε. Okay. Ναι, γιατί εντάξει. Αν κάποιος μείνει μόνο στους τίτλους της κατάθεσης Αλαφούζου και σε τίτλους ορισμένων άρθρων ότι επιτέλους επέστρεψε κτλ., θα νομίζω ότι ο κόσμος του Παναθηναϊκού είναι γυμνός στους δρόμους και τρέχει στο μεγάλο περίπατο από την καρά του που επιτέλους ο Γιάννης Αλαφούζος παίρνει τα ενία πάλι. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Ναι. Μόνο ο Δημήτρης Μελισσανίδης λίγο κούνησε τα νερά σε αντίθεση με αυτά που είχε πει στο ποινικό δικαστήριο. Και αυτό έχει νίκο την σημασία του. Σωστά. Γενικά τώρα εντάξει, τα πράγματα δεν είναι όπως φαίνονται. Okay. Δηλαδή αφού τα ξέρεις τα πράγματα, πρόεδρε, στο ποινικό δικαστήριο γιατί ήσουν και εσύ, δεν θυμάμαι αυτό και 2-3 πράγματα στον αέρα, ναι θυμάμαι και η αίσθησή μου είναι κτλ. Τέλος πάντων, πάρα πολύ μεγάλη κουβέντα, πολλές φορές ατέρμονη, σε δουλειά να βρισκόμαστε, Νίκο. Αυτή είναι η αλήθεια. Μάλιστα. Σε ένα δικαστήριο προκοπής, θα πω εγώ για να το κλείσουμε, θα έκανε αξιολογηθεί, Νίκο, μέχρι το πιο απίστευτο βαθμό οι συνομιλίες που πήρε ο χωριός της ΕΕΠ και θα έχει τελειώσει η ιστορία. Δηλαδή έχω εγώ τώρα τις συνομιλίες, κούτες ολόκληρες με συνομιλίες και θα περιμένω τον Αλαφούζο και τον Βρίζα και τον Κοστούλα και τον έναν να μου πει τι γίνεται. Δεν γίνονται έτσι καταστάσεις. Τέλος πάντων, είπαμε, σε δουλειά να βρισκόμαστε, 9.30 ώρα θυμίζω, το μάτς αύριο στο Γεντή Κουλέ, δηλαδή μετάδοση από το Λίμπερο, με την προσμονή ο ΠΑΟΚ να κάνει αυτό που είναι να κάνει και να πάρει τους βαθμούς για να δούμε πώς θα πορευτεί στα επόμενα 4 μάτς που ακολουθούν. Στέργιο Αναστασιάδη, καλό σου βράδυ, φίλε μου, καλό Σαββατοκύριακο. Να είσαι καλά. Επίσης. Λοιπόν, αυτά και από τον Στέργιο Αναστασιάδη. Φεύγουμε κατευθείαν σε διάλειμμα, επιστρέφουμε για το τελευταίο κομμάτι της εκπομπής. Γρήγορα, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε για το τελευταίο κομμάτι της εκπομπής για λίγα λεπτά ακόμα. Εδώ στον Λίμπερο, στον αθλητικό Λίμπερο 104,4. Πριν πάμε στο προηγούμενο διάλειμμα, είπαμε για το τέλος του αγώνα στο ΆΚΑ. 3-0 ο Παναθηναϊκός. Αναμενόμενο με βάση την εικόνα του αγώνα και τη δυναμικότητα των ομάδων δεδομένη χρονική στιγμή, με τον ΠΑΟΚ να μην έχει ξένους, με τον ΠΑΟΚ να χάνει μέσα στο παιχνίδι και τον Σωτηρίου. Πολύ δύσκολο θα μπορούσε να διεκδικήσει κάτι. Έτσι, 1-1 η σειρά. Οδηγείται σε τέτοιο μάτς την Κυριακή, αν θυμάμαι καλά, και εκεί θα κριθεί η πρόκληση τελικό, αν και έτσι όπως είναι τα πράγματα, φαίνεται αρκετά δύσκολο για τον ΠΑΟΚ να καταφέρει να ξεπεράσει τον Παναθηναϊκό, όπως είναι τώρα, έτσι. Αν είχε ξένους, αν δεν είχε μεσολαβήσει όλο αυτό το διάστημα με την πανδημία, θα μιλούσαμε για κάτι διαφορετικό νομίζω, έτσι όπως είναι τα πράγματα. Ναι, μεν έκανε μια μεγάλη ανατροπή στο πρώτο ημιτελικό και κατάφερε να πάρει ένα προβάδισμα στη σειρά, αλλά είναι πολύ δύσκολο να καταφέρει να αφήσει πίσω του τον Παναθηναϊκό στη φάση που είναι τώρα. Είπαμε κάποια πράγματα με το Στέριο και για το ΚΑΣ.
Περιμένουμε τη Δευτέρα το κομμάτι, το διαδικαστικό. Φυσικά, όπως αντιλαμβάνεστε, η άλλη πλευρά, με τον γνωστό της τρόπο, περνάει κλίμα, μεταφέρει κάποια πράγματα με τον τρόπο που θέλει αυτή, λέει αυτά που θέλει χωρίς να την ενδιαφέρουν, αν αυτά που λέει έχουν κάποια βάση. Το μόνο που την ενδιαφέρει είναι να τα πει, και αυτό το πράγμα δεν αλλάζει από την πλευρά των ΜΜΕ που πρόσκειται στον Ολυμπιακό. Νομίζω ότι μέσα στο Σαββατοκύριακο θα δούμε διάφορα τέτοια κείμενα που θα προσπαθούν να περάσουν κλίμα, ακόμα και αν είναι fake news, γιατί ανάλογα έγινε χθες. Το θέμα είναι ότι σε αυτό το κομμάτι, το οποίο εκτός από το κομμάτι το ηθικό, είναι και ουσιαστικό με τους 7 βαθμούς, έτσι, για τον ΠΑΟ και την Ξάνθη και τον Ολυμπιακό, είναι ότι τη Δευτέρα η όλη υπόθεση θα τρέξει στο ΚΑΣ και δεν θα τραβήξει πολύ χρονικά. Οπότε λοιπόν, αυτό το ζήτημα, το οποίο πραγματικά μας έχει απασχολήσει πολύ εδώ και 6 μήνες, μπορεί και λίγο παραπάνω, θα ολοκληρωθεί και θα ξέρουμε τι συμβαίνει. Και θα ολοκληρωθεί από ένα δικαστήριο το οποίο εκεί πια, όποια και είναι η απόφαση, δεν μπορείς να αμφισβητήσεις οτιδήποτε. Γιατί εδώ, έτσι όπως έχει εξελιχθεί η όλη υπόθεση, πατήματα για σχόλια υπάρχουν πολλά. Με τον τρόπο που λειτουργεί η συγκεκριμένη Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού, από τα άτομα που την απαρτίζουν, από το γεγονός ότι έτσι όπως είναι η νομολογία, η συγκεκριμένη Επιτροπή είναι κάτι σαν, μην ξέρω, Βατικανό, από ό,τι φαίνεται, και δύσκολα μπορεί να ανατραπεί κάτι το οποίο εισηγείται. Αλλά εκεί πια μιλάμε για το ανώτατο δικαστήριο, το Ευρωπαϊκό Ανώτατο Δικαστήριο, οπότε εκεί η όποια απόφαση υπάρξει, δεν νομίζω ότι μπορεί να επιδέχεται αμφισβήτησης. Οπότε η όλη υπόθεση, τη Δευτέρα με την εκδίκαση, νομίζω ότι μέσα στις επόμενες μέρες, μέσα στο Σαββατοκύριακο, θα έχουμε και περαιτέρω ρεπορτάζ επί της διαδικασίας, έτσι, γιατί μπορεί να είναι κάτι διαφορετικό σε σχέση με άλλες ανάλογες διαδικασίες σε επιτροπές εδώ στην Ελλάδα. Και περιμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθεί η όλη υπόθεση. Και από εκεί και πέρα, από τη στιγμή που θα γίνει η εκδίκαση, θα περιμένουμε να δούμε και το θέμα της απόφασης, το οποίο δεν θα αργήσει από ό,τι φαίνεται. Αν πούμε ότι στις 18 Ιουλίου ολοκληρώνεται η Super League, κάπου εκεί νομίζω ότι θα υπάρξει οριστική απόφαση. Θα έχει υπάρξει οριστική απόφαση από το ΚΑΣ. Ολοκλήρωσε και ο Όφη την προετοιμασία του για το παιχνίδι για το αυριανό παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ. Δεν προκύπτει κάποιο καινούργιο πρόβλημα για τον Όφη. Ο Σεμέδο έχει υποστεί θλάση. Ο Τσιλιανίδης και ο Σόουζα είναι μακροχρόνια, έτσι, απόντες με σοβαρούς τραυματισμούς. Η αποστολή του Όφη έχει τον Γουάιλι, τον Σωτηρίο, τον Σακόρ, τον Κουτρουμπί, τον Άστο, τον Νέιρα, τον Μάνο, τον Ναμπί, τον Βίκτορ, τον Βαφέα, τον Μαρινάκη, τον Γιαννούλη, τον Φιγκεϊρέδο, τον Βάζ, τον Στάικο, τον Μεγιάβο, τον Κοροβέση, τον Δελιανίδη, τον Μπράουν και τον Νικοκυράκη. Έτσι βγήκε πριν από λίγο και η αποστολή του Όφη. Η αποστολή του ΠΑΟΚ έγινε γνωστή από το μεσημέρι. Έγινε μια προπόνηση το πρωί στην Τούμπα και η ομάδα αναχώρησε για το Ηράκλειο. Το καινούριο πρόσωπο είναι αυτό του Ρέμπε για αυτό το παιχνίδι. Λοιπόν, στα τον μπάσκετ η αλήθεια είναι ότι δεν έχουμε να αναφέρουμε κάτι καινούριο σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες. Επαφές, κάποιες συζητήσεις, λίγο κινητικότητα στα γραφεία της ΚΑΕ, αλλά τίποτα περαιτέρω, τουλάχιστον μέχρι σήμερα. Θα δούμε αν θα προκύψει κάτι μέσα στα επόμενα 24 ώρες. Το πώς έχει η κατάσταση, έτσι, όσον αφορά το κομμάτι των επόμενων κινήσεων, νομίζω θα χρειαστούμε λίγες μέρες ακόμα για να δούμε το πώς θα κινηθεί ο ΠΑΟΚ σε διάφορα μέτωπα που είναι ανοιχτά, και είναι πολλά και εκεί. Είναι το αγωνιστικό, το πώς θα κινηθεί όσον αφορά τη στελέχωση του ρόστερ. Είναι φυσικά και το κομμάτι που έχει να κάνει με το οικονομικό, με το πώς θα τρέξει διοικητικά, με το πώς, για μένα αυτό είναι πολύ σημαντικό κομμάτι, το να ελέγξει την κατάσταση με παλιές οφειλές που είναι σε φάση
να φέρουν μέχρι και απαγόρευση μεταγραφών. Και μιλάω για το Χάτσερ, μιλάω για τον Αθηναίου, μιλάω για την, για την υπόθεση με την εταιρεία manager. Οι διευθετήσεις αυτών των ζητημάτων είναι πολύ σημαντικές σε πρώτη φάση. Για να μην έχει πολύ σημαντικότερα προβλήματα στην πορεία ο ΠΑΟΚ. Και είναι πολύ σημαντικές γιατί αυτές σε πρώτη φάση χρειάζονται και κάποια χρήματα. Θα χρειαστεί ένα καλό ποσό, ούτως ώστε αυτές οι περιπτώσεις να διευθετηθούν και να μην διατρέχει κάποιο κίνδυνο η ομάδα. Νομίζω ότι από εβδομάδα θα έχει περισσότερα σε αυτό το κομμάτι. Νομίζω περισσότερα θα έχει και στο αγωνιστικό. Το ότι υπάρχουν λίστες με παίκτες που τσεκάρονται, κάποιοι που είναι πιο ψηλά και όλα αυτά. Ναι, το θέμα είναι ότι θα πρέπει να ξεκινήσουν πιο ουσιαστικές επαφές πέρα από το κομμάτι που έχει να κάνει με, με τη λίστα και το να δεις ποιοι παίκτες είναι κοντά σε αυτά που θέλεις πάνω κάτω. Λοιπόν, αυτά από εμάς. Ήταν φυσικά μαζί μας και σήμερα η stoichiman.gr. Στη Stoichiman κάθε μέρα 24 ώρες το 24ωρο έχετε τη δυνατότητα να μπείτε στο live καζίνο. Ρουλέτα και blackjack για πολλές έτσι συγκινήσεις και πολλά κέρδη. Βέβαια και διάφορα άλλα παιχνίδια καζίνο από την stoichiman.gr. Το σερί application φυσικά έχει επιστρέψει, εσείς το έχετε αγκαλιάσει μέσω της συγκεκριμένης εφαρμογής της stoichiman.gr μπορείτε να κάνετε το απόλυτο σερί και να κερδίσετε μέχρι 100.000 ευρώ. Ακόμα και αν δεν το καταφέρετε μπορείτε να διεκδικήσετε και άλλα έπαθλα. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή από το και για Android και για iOS, το σερί application το οποίο συνεχίζει να τρέχει από τη stoichiman.gr και βέβαια live streaming στα μεγάλα πρωταθλήματα, cash out, 24ωρη τηλεφωνική και μόνο υποστήριξη από τη stoichiman.gr που είναι κάθε μέρα μαζί μας. Μαζί μας φυσικά είναι και κάτι καινούριο, κάτι νέο, το κδάψια μάτρας στην 25 Μαρτίου στην Ευκαρπία. Για εσάς που θέλετε κάτι διαφορετικό για το παιδί σας, πολλές δραστηριότητες και διάφορα άλλα πράγματα στο κδάψια μάτρας στην Ευκαρπία. Αυτά λοιπόν από εμάς. Φυσικά εσείς μένετε συντονισμένοι στο Λίμπερο 107,4. Έτσι ακολουθεί Ράδιο Μαρμίτα με Τάσο Τρέγε και Ζάχο Ντρούλινγκ μέχρι και τις 11. Εμείς εδώ θέλω το χερό επιτρέποντος ξανά τη Δευτέρα στις 7.30 για το ΠΑΟΚ 24. Αύριο στις 9.30 το παιχνίδι στο Γεντί Κουλέ. Εννοείται με μετάδοση και ενημέρωση από τον Λίμπερο 107,4. Καλή συνέχεια, καλό βράδυ και καλό Σαββατοκύριακο σε όλους σας.